Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση της δημοσιογραφικής συνεργασίας στην ΕΣΥΕΑ με θέματα fake news του πολέμου, εργαλείο προπαγάνδας για το ξέπλυμα της Ισραηλινής κατοχής και σφαγής του Παλαιστινιακού λαού. Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ διαλέγουμε τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Θα υπάρξει μία σύντομη εισήγηση από εμένα. Θα συνεχίσει ο συνάδελφος ο Δημήτρης Ομαβίδης με τα στοιχεία και μετά θα μπορέσουμε να υπάρξουν τοποθετήσεις, ερωτήσεις κτλ. Αυτές τις ώρες στην Παλαιστίνη, στη λωρίδα της Γάζας ή μάλλον σε ολόκληρη την Παλαιστίνη, διαπράττεται ένα ακόμα υπεριαλιστικό έγκλημα. Το κράτος του Ισραήλ και η κυβέρνηση Νετανιάχου συνεχίζει τις σφαγές των προηγούμενων χρόνων, χτυπάει με τη στρατιωτική του μηχανή το λαό, τους αμάχους, τα παιδιά, με χιλιάδες νεκρούς. Αυτή η δολοφονική πολιτική έχει θύμα και τον Ισραηλινό λαό, τα παιδιά του οποίου σκοτώνονται σε έναν άδικο από το Ισραήλ πόλεμο. Το Ισραήλ, το κράτος του Ισραήλ, επιβάλλει καθολικό αποκλεισμό, στερώντας τους Παλαιστίνιους από νερό, τρόφιμα, φάρμακα, ιατρικά εφόδια, ηλεκτρικό ρεύμα και προετοιμάζει χερσαία επέμβαση και γενοκτονία. Μέσα στο σκοτάδι αυτό, η μόνη αχτίδα φωτός, το μόνο στήριγμα στον Παλαιστινιακό λαό, βρίσκεται στις συγκλονιστικές λαϊκές διαδηλώσεις σε όλη την Ιδρώγειο. Εκατομμύρια λαϊκοί άνθρωποι εκφράζουν την αμέριστη αλληλεγγύη τους στο βασανισμένο λαό της Παλαιστίνης και στο δίκαιο αγώνα του και απαιτούν να σταματήσει τώρα η Ισραηλινή σφαγή και ο θανατηφόρος αποκλεισμός της λωρίδας της Γάζας, που έχουν ως αποτέλεσμα χιλιάδες νεκρούς και μεταξύ αυτών χιλιάδες νεκρά παιδιά και αμάχους. Είναι επίσης ιδιαίτερη σημασία οι λίγες αλλά θαραλέες φωνές, η πολύ σημαντική στάση ανθρώπων από τον εβραϊκό λαό που υψώνουν το ανάστημά τους απέναντι στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Τώρα πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας κατά του εγκλήματος που διαπράττει το κράτος του Ισραήλ. Τώρα πρέπει να αποσυρθεί ο Ισραηλινός στρατός από τα εδάφη της Γάζας και να προμηθευτεί ο λαός της Παλαιστίνης με τρόφιμα, νερό, καύσιμα, φάρμακα, ιατρικά εφόδια και να τερματιστεί η πολύχρονη κατοχή σε όλα τα παλαιστινιακά εδάφη, να ανακηρυχθεί ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος εντός των συνόρων πριν από την 4η Ιουνίου 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Θέση προκεχωρημένου φυλακίου της υπεριαλιστικής μηχανής έχει ο άθλιος προπαγανδιστικός μηχανισμός που στήθηκε ξανά με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αστικών κυβερνήσεων και κρατών, με τις άπιες και επικίνδυνες αξίες εντός εισαγωγικών του υπεριαλισμού και προσπαθεί να ξεπλύνει τη βαρβαρότητα του Ισραηλινού κράτους, να ενοχοποιήσει την αντίσταση του Παλαιστινιακού λαού και τη λαϊκή αλληλεγγύη που εκφράζεται στον αγώνα του σε όλο τον κόσμο. Επειδή θα μιλήσουμε εκτενέστερα γι' αυτό στην σημερινή εκδήλωση, να αναφέρουμε μόνο ότι για τα αστικά μέσα, στην ενημέρωση των οποίων δίνουν γραμμή τα αφεντικά με τα διευθυντικά του στελέχη, σε σύμπλευση με διάφορα υπεριαλιστικά προπαγανδιστικά επιτελεία και τους γνωστούς ειδικούς των πάνελ της παραπληροφόρησης, για τους απολογητές δηλαδή της Ισραηλινής κατοχής, όλα ακόμα μια φορά ξεκίνησαν ξαφνικά και έτσι διαγράφονται με μαγικό εντός εισαγωγικών τρόπο τα 75 χρόνια επιβολής της Ισραηλινής κατοχής και διαίρεσης της Παλαιστινιακής γης. Το πραγματικό ξερίζωμα εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων από τα εδάφη τους, οι δολοφονίες, η προσφυγιά, η περικύκλωση με τείχη, με ζώνες ασφαλείας, με σημεία ελέγχου των ολοένα και περισσότερο συρρυκνούμενων Παλαιστινιακών εδαφών. Κρύβουν ότι χρόνο με το χρόνο το κράτος του Ισραήλ κάνει το βίο των Παλαιστινίων αβίωτο. Κρύβουν ότι στα Παλαιστινιακά εδάφη χτίστηκαν και χτίζονται επικισμοί, ένα ρατσιστικό apartheid στη Μέση Ανατολή. Κρύβουν ότι η λωρίδα της Γάζας είναι αποκλεισμένη από το 2007 και ο λαός υποφέρει. Μαζί με τη συσκότηση όλων αυτών, η προπαγάνδα του υπεριαλιστικού πολέμου επαναφέρει και διάφορα ιδεολογήματα, αλλά και επικίνδυνες γενικεύσεις όπως το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα για να απορρίψουν την πάλη του Παλαιστινιακού λαού ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή και την απόκτηση της δικής του πατρίδας. Η αξιοποίηση της Χαμάς για να συγκαλύπτεται το διαρκές έγκλημα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. Στην ουσία, εκείνο που επιχειρείται να συγκοφαντηθεί με κάθε τρόπο είναι η Παλαιστινιακή αντίσταση. Η τοποθέτηση αυτή
αξιοποιείται κατά κόρον από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για να δικαιολογήσουν την αμερικανονατοϊκή στράτευσή τους και την εξίσωση θήτη θύματος. Η Ισραηλινή κατοχή και όσα αυτή συνεπάγεται για τον Παλαιστινιακό λαό πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι είναι εξίσου βάναυση και εγκληματική και στη Δυτική Όχθη, το Ιορδάνη, όπου είναι έκτη διοίκηση Παλαιστινιακή αρχή. Συνεπώς, είτε με Ισλάμ, σε εισαγωγικά, είτε με κοσμική εξουσία, διοίκηση, το Ισραήλ σκοτώνει, ξεριζώνει, κατέχει εδάφη. Εξάλλου, τον τελευταίο μήνα έχουν γίνει σφαγές και στη Δυτική Όχθη. Διαγράφοντας τα μέσα αυτά τη λέξη Ισραηλινή κατοχή, επιχειρούν να ταυτίσουν την αντίσταση του Παλαιστινιακού λαού με την τρομοκρατία. Μιλούν για τα σύνορα εντός εισαγωγικών του Ισραήλ, χωρίς να λένε ούτε μία φορά πως τα σύνορα αυτά είναι χαραγμένα με το αίμα του Παλαιστινιακού λαού πάνω στα Παλαιστινιακά εδάφη που είναι κατεχόμενα από το κράτος του Ισραήλ. Με αυτόν τον τρόπο, νομιμοποιούν τα αποτελέσματα των διαχρονικών Ισραηλινών επεμβάσεων και της επέκτασης και του πολέμου των 6 ημερών του 1967, που και ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει παράνομα. Λένε ακόμα πως τα εθνικά μας συμφέροντα της Ελλάδας επιβάλλουν στήριξη του Ισραήλ πάση θυσία. Αξιοποιείται από όλα τα αστικά κόμματα που στηρίζουν τη στρατηγική συμμαχία της Ελλάδας με ΗΠΑ Ισραήλ, ισχυριζόμενοι ότι αυτό επιτάσσουν τα εθνικά συμφέροντα. Αποκρύπτουν όμως ότι αυτά τα εθνικά συμφέροντα στην ταξική κοινωνία έχουν ανάλογο ταξικό πρόσημο και στην προκειμένη περίπτωση εξυπηρετούν την αστική τάξη, τα συμφέροντά της και τις επιδιώξεις της, σέρνοντας το λαό μας σε επικίνδυνους δρόμους. Προβάλλεται επίσης η άποψη ότι δημιουργείται ένας αντιυμπεριαλιστικός άξονας Ιράν, Χαμάς, Χεσμπολάχ, Κίνας, Ρωσίας, που ίσως πρέπει να στηρίξουμε απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στον αντίποδα προβάλλεται η άποψη ότι πρέπει να είμαστε μόνο με την Δύση απέναντι στον άξονα του κακού. Και οι δύο αυτές θέσεις κρύβουν το αντικειμενικό γεγονός ότι όλες αυτές οι δυνάμεις είναι δυνάμεις καπιταλιστικές που έχουν τα δικά τους ξεχωριστά συμφέροντα. Θεωρούμε πολύ σημαντικό, και ως δημοσιογράφοι έχουμε χρέος, να γίνει κατανοητό και πάνω απ' όλα να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό ότι πάνω στις πλάτες του λαού της Παλαιστίνης παίζεται ένα γεωπολιτικό σκάκι που μπορεί να οδηγήσει σε γενίκευση του πολέμου και σαφώς συνδέεται με την προσπάθεια των αστικών τάξεων της περιοχής να αναβαθμίσουν τη θέση τους και να πάρουν μέρος στη Λία. Προσπαθώντας να δώσουμε όσο είναι δυνατόν μια συνοπτική εικόνα των αντιθέσεων στην ευρύτερη περιοχή και των υπεριαλιστικών συμφερόντων που συγκρούονται, θα μιλήσουμε όσο πιο σχηματικά μπορούμε για τους δύο δρόμους μεταφοράς εμπορευμάτων και ενέργειας. Ο Κινέζικος δρόμος είναι 5 ξεχωριστές διαδρομές. Σύνδεση Κίνας με Ευρώπη μέσω Κεντρικής Ασίας και Ρωσίας. Σύνδεση Κίνας με Μέση Ανατολή μέσω Κεντρικής και Δυτικής Ασίας. Σύνδεση Κίνας και Ινδοκίνας. Νέα Ευρασιατική γέφυρα. Σύνδεση Κίνας με Πακιστάν. Και τέλος σύνδεση Κινέζικης Ενδοχώρας με Ινδία, Μπαγκλαντές και Μιανμάρ. Ο Ινδικός δρόμος. Μουμπάι, Ινδία. Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Χάραντ και Ριάντ, Σαουδική Αραβία. Χαντίθα, Ιράκ. Χάιφα, Ισραήλ, όπου υπάρχει και η βαριά βιομηχανία και η χημική βιομηχανία, τα δηληστήρια, Πειραιάς, Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σύγκρουση είναι γιγαντιαία και οι ινδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις ιδιαίτερα οξυμένες. Μην ξεχνάμε επίσης ότι η επέκταση των συγκρούσεων δίνει διέξοδο σε υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια που λιμνάζουν και επενδύονται σε εισαγωγικά στην πολεμική βιομηχανία, ενώ μετά τον προσωρινό τέλος του υπεριαλιστικού πολέμου. Ακολουθεί η ανοικοδόμηση, ο νέος ενεργειακός πόλεμος και το ξαναμύρισμα των αγορών. Από τη σκοπιά αυτή μπορούμε να διακρίνουμε τι υπάρχει κάτω από την επιφάνεια, σε μια τεράστια περιοχή που μυρίζει μπαρούτι, να συνδέσουμε αυτά που φαίνονται με μια πρώτη ματιά ξεχωριστές περιπτώσεις. Σύγκρουση Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας και στα Βαλκάνια Σερβίας-Κοσόβου. Εκτοπισμός Αρμενίων από τον Αγκόρνο Καραμπάχ, με συνένεση Ρωσίας και Ιράν, που διευκολύνει το άνοιγμα του εμπορικού δρόμου Κίνας-Καζακστάν-Αζερμπαϊτζάν-Τουρκίας, της οποίας ο ρόλος αυξάνεται στην περιοχή. Το ενδεχόμενο μετόπου Ισραήλ-Χεσμπολάχ-Λιβάνου
με δεδομένη και τη συγκέντρωση πολλών και ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων και δύο αεροπλανοφόρων των ΗΠΑ και τόσα άλλα. Κλιμάκωση πολέμου στην Ουκρανία. Συμφωνίες του Αβραάμ, δηλαδή η επιχείρηση εξομάλυνσης των σχέσεων των αραβικών κρατών με το Ισραήλ χωρίς επίλυση του Παλαιστινιακού. Συμφωνίες τις οποίες δίνουν μεγάλο βάρος οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τις συνδέουν με ευρύτερους σχεδιασμούς κόντρα στην Κίνα. Επιχείρηση Τουρκίας κατά Κούρδων, σύγκρουση είπαμε Συρία και χτύπημα στην πόλη Χόμς με 100 νεκρούς, μετά το μπλοκάρισμα του εμπορικού δρόμου των Κινέζικων εμπορευμάτων μέσω Ρωσίας. Και στους δύο δρόμους που προαναφέραμε, σε αυτό το κουβάρι δηλαδή των αντιθέσεων, των οξυμένων αντιθέσεων, από το οποίο οι λαοί δεν έχουν να κερδίσουν απολύτως τίποτα, ίσα-ίσα το αντίθετο, η Ελλάδα είναι κόμβος. Να γιατί και να πώς η αστική τάξη της χώρας μας εμπλέκει τον ελληνικό λαό σε πολύ επικίνδυνα παιχνίδια, τα οποία στην παρούσα συγκυρία αφορούν την ανοιχτή υποστήριξη του Ισραήλ σε σημείο που να καταψηφίσει η ελληνική κυβέρνηση ακόμα και ψήφισμα του ΟΗΕ για εκεχηρία στη λωρίδα της Γάζας. Είναι όλα αυτά που πρέπει να έχουμε υπόψη μας και να αποκαλύπτουμε. Επιδιώκοντας η αστική τάξη της Ελλάδας να παίξει επίλεκτο ρόλο στην περιοχή, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, έχει μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο. Δεν χρειάζεται καμιά συζήτηση για το τι γίνεται στη Σούδα αυτή τη στιγμή και το γεγονός ότι καθοδηγούνται επιθέσεις στη Γάζα από εκεί, μέσω ηλεκτρονικών διευκολύσεων, φυσικά ελιμενισμός καραβιών κτλ. Η φρεγάτα Ψαρά είναι ήδη στην Ανατολική Μεσόγειο, συνοδεία αρμάδας. Η αεροπορική βάση Ελευσίνας έχει ήδη διατεθεί. Ετοιμάζεται να διατεθεί η αεροπορική βάση της Νέας Αγχιάλου για διευκόλυνση των Αμερικανών εταιρικών. Πάτριοτ στην Σαουδική Αραβία και πλάτη για τα σχέδια εκένωσης της Γάζας. Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο ότι όσο παραμένει η κατοχή, θα συνεχίζεται η αντίσταση των Παλαιστινίων, η οποία είναι συνεχόμενη και πολύμορφη τόσο στη λωρίδα της Γάζας, όσο και στη Δυτική Όχθη. Ο Παλαιστινιακός λαός έχει αναφέρετο δικαίωμα και ιστορικό καθήκον να διεκδικεί τα δικαιώματά του και να παλεύει για να ζήσει σε μια ελεύθερη πατρίδα χωρίς κατοχή και κατοχικά στρατεύματα. Σε αντιπαράθεση με τις δυνάμεις που καλούν το λαό μας να συνταχθεί με το κατοχικό Ισραηλινό κράτος και να εμπλακεί η χώρα ακόμα πιο βαθιά σε πολύ επικίνδυνους σχεδιασμούς σε βάρος του λαού, δυναμώνουμε την αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό και μαζί με τους λαούς όλου του κόσμου παλεύουμε για το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού για Παλαιστίνη ελεύθερη και ανεξάρτητη στα σύνορα του 67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, για επιστροφή όλων των Παλαιστινίων προσφύγων στις εστίες τους με βάση τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ, για άμεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστίνιων και άλλων πολιτικών κρατουμένων που κρατούνται στις Ισραηλινές φυλακές, για να αποσυρθεί η φρεγάτα Ψαρά την περιοχή, να μην αντικατασταθεί από άλλο πολεμικό πλοίο και να πάψει κάθε διευκόλυνση προς τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ, για να σταματήσει κάθε οικονομική, πολιτική, στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνου Ισραήλ, να προχωρήσει η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στη βάση της ομόφωνης απόφασης του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Παλεύουμε για καμιά συμμετοχή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Σας ευχαριστώ.